Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα του allaboutorchids.gr για τους καινούριους, είμαι η Αναστασία. Το φθινόπωρο μας έχει μπει για τα καλά και θέλω έτσι να αφιερώσω το σημερινό μου θέμα στις φθινοπορεινές εργασίες που αφορούν είτε τις ορχιδέες, είτε τα φυτά εσωτερικού, είτε του εξωτερικού χώρου που πάνω κάτω είναι ίδιες για όλα. Θα δούμε πώς πρέπει να ρυθμίσουμε το πότισμά μας από εδώ και πέρα, τι εργασίες έχουμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά τη μεταφύτευση ή τα κλαδέματα και επίσης θα αναφερθούμε στη λίπανση την περίοδο του φθινοπόρου. Και ένα έτσι τελευταίο που θα δούμε που αφορά φυτά τα οποία είναι δυνατόν να μετακινηθούν είναι πώς θα επιλέξουμε αν πρέπει να αλλάξουμε θέση στα φυτά μας και η θέση αφορά δύο πράγματα, τη θέση τους ως προς το φως και τη θέση τους ως προς τις θερμοκρασίες και εννοώ αν πρέπει να τα φέρουμε μέσα στο σπίτι ή να τα αφήσουμε έξω. Πριν πω όμως το θέμα μου, θέλω να σας δείξω εδώ ότι θα κερδίσει ένας τυχερός ή τυχερή από τα μέλη με συμμετοχή. Εδώ βλέπετε ένα εξαιρετικό λίπασμα της Τζέμα, πρόκειται για ένα οργανικό λίπασμα, κοκόδες, δεν διαλύεται δηλαδή στο νερό, το ρίχνουμε απευθείας στο χώμα. Το χρησιμοποιώ περίπου 6-7 μήνες τώρα και έχω δει τα φυτά πραγματικά να μεταμορφώνονται. Μπορεί να γράφει λίπασμα για γκαζόν και κονοφόρα, όμως μπορείτε να το βάλετε σε όλα σας τα φυτά. Και θέλω να σας πω ότι είναι πρόσφορα από το φυτώριο Φυτομαγεία της Κατερίνας Παναγοπούλου. Δεν υπάρχει πια φυσικό κατάστημα, υπάρχει όμως ηλεκτρονικό κατάστημα όπου θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή μαζί και με τα προνόμια που έχουν τα μέλη με συμμετοχή για αγορές τους από το συγκεκριμένο e-shop πλέον. Αυτό που θέλω έτσι εγώ να σας προτείνω είναι εάν μένετε στην Αττική να γνωρίσετε την Κατερίνα και να την καλέσετε να σας φτιάξει τον κήπο, την αυλή ή τον μπαλκόνι. Είναι εξαιρετική γεωπόνος και έχει κάνει θαύματα στο δικό μου εξωτερικό χώρο και με τη δουλειά της και φυσικά με τις συμβουλές της. Όσοι τώρα δεν γνωρίζετε τι είναι τα μέλη με συμμετοχή, δεν έχετε παρά να πατήσετε εδώ το κουμπάκι. Πάρα πολύ σύντομα θα σας πω ότι είναι ένας τρόπος να ενισχύσετε οικονομικά το κανάλι και με μια πολύ μικρή οικονομική επιβάρυνση να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια σειρά από προνόμια που αφορούν εκπτώσεις από διαφορετικούς προμηθευτές που περιγράφονται κάτω σε αυτό αλλά και σε κάθε βίντεο, φυσικά την αυτόματη συμμετοχή σας στις μηνιαίες κληρώσεις. Τελευταία έχει προσθεθεί και ένας νέος προμηθευτής που δεν σχετίζεται με την πώληση, αν θέλετε, φυτών ή υλικών που σχετίζονται με τη φροντίδα των φυτών, αλλά ένας προμηθευτής που σχετίζεται με, αν θέλετε, τη δική μας όμορφια, με τη δική μας υγεία. Θα βρείτε κάτω όλες τις πληροφορίες, η έκπτωση είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι 30% για τις αγορές σας και η εταιρεία είναι η Forever Living. Τώρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορείτε να ενισχύσετε οικονομικά το κανάλι. Φυσικά μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο μου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις λογότυπο «Ο γλυκιά μου ορχιδέα». Και επίσης να κάνετε τις αγορές σας χωρίς να είστε μέλη με συμμετοχή από την εταιρεία που προανέφερα προηγουμένως, από τη Forever δηλαδή, που έχει εντελώς φυσικά προϊόντα με βάση την Αλόη. Εκεί θα έχετε μία μόνιμη έκπτωση μείον 5%, είτε είστε είτε δεν είστε μέλος στο κανάλι με συμμετοχή. Για τα μέλη υπάρχει αυτή η μεγάλη έκπτωση που είπα, το 30%. Και θα ξεκινήσω έτσι με τη λίπανση, που είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να ξαναφέρουμε πάλι στο καθημερινό μας πρόγραμμα, στην τακτική φροντίδα των φυτών μας, είτε πρόκειται για φυτά που ζουν μέσα, είτε πρόκειται για φυτά που ζουν έξω από το σπίτι, είτε είναι φυτεμένα σε γλάστρα είτε στη γη. Τώρα το τι λίπασμα θα επιλέξετε ανά περίπτωση είναι, αν θέλετε, κάτι πολύ πολύπλοκο για μένα αυτή την περίοδο, αν δεν θέλετε να μπλέξετε με πολλούς και διαφορετικούς τύπους λίπασμάτων. Το ιδανικό είναι να βάζετε στα φυτά σας ένα ισορροπημένο λίπασμα και αυτό θα συνεχίσετε να το κάνετε όσο την περίοδο αυτή και μέχρι να πιάσουν τα πρώτα κρύα βλέπετε ότι υπάρχει ανάπτυξη. Φυτά τώρα που κατά την περίοδο του χειμώνα, έτσι για να σας δώσω ένα tip για το τι πρόκειται να ακολουθήσει, πέφτουνε σενάρκι και δεν αναπτύσσονται, δεν χρειάζονται λίπαση παρά μόνο το σωστό πόντισμα. Φυτά όμως όπου κατά την περίοδο του χειμώνα συνεχίζει η ανάπτυξή τους ή προκύπτει η ανθοφορία, όπως οι ορχιδέες φυσικά, είναι κάτι που θα πρέπει να συνεχίσετε να κάνετε σε τακτική βάση, ακολουθώντας πάντα το ρυθμό της ανάπτυξης. Και φυσικά την περιγραφή του προϊόντος, αυτό δηλαδή που συστήνει ο κατασκευαστής σε ό,τι αφορά τη χρήση και τη συχνότητα.
Και πάμε τώρα στο κομμάτι μεταφύτευση και αυτή είναι η εποχή και όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα που πρέπει να κάνετε μεταφυτεύση σε οποιοδήποτε φυτό την έχει ανάγκη. Είτε γιατί έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και πλέον αν θέλετε η γλάστρα του δεν υποστηρίζει ούτε τον όγκο του αλλά ούτε και τις ανάγκες του σε τροφή, είτε βρίσκεται σε ένα δοχείο το οποίο είναι ακατάλληλο αν θέλετε για την καλή ανάπτυξή του. Κάτι άλλο που κάνουμε αυτή την εποχή και δεν πρόκειται ουσιαστικά για μεταφύτευση αλλά για συμπλήρωση χώματος, καθώς το καλοκαίρι αν θέλετε πάρα πολλά φυτά από τα ποτίσματα χάνουν μέρος του χώματος, αυτό που μπορείτε να κάνετε και είναι πάρα πολύ απλό είναι να συμπληρώσετε λίγο χώμα στην επιφάνεια της γλάστρας. Και πάμε στα κλαδέματα, μία πάρα πολύ σημαντική εργασία. Φυσικά οι ορχιδέες δεν κλαδεύονται, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να αφαιρέσετε τους ξερούς ανθοφόρους, εφόσον υπάρχουν. Όμως τα υπόλοιπα φυτά σας έχετε να κάνετε πάρα πολύ δουλειά και θα έλεγα ότι έχετε να κάνετε δύο πράγματα. Πρώτον, να αφαιρέσετε τα ξερά που έχουν προκύψει από το καλοκαίρι και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τον τούπο, τον τύπο του φυτού, μπορείτε να κάνετε δύο πράγματα, είτε κορφολογήματα και να φέρετε τα φυτά σε ένα θέλετε σχήμα το οποίο είναι ικανοποιητικό, είτε να κάνετε πολύ αυστηρά κλαδεύματα εφόσον αυτό απαιτείται. Και πάμε και στο τελευταίο που αφορά τη θέση. Εγώ αυτό που κάνω τους καλοκαιρινούς μήνες είναι ότι μεταφέρω τα ευαίσθητα φυτά σε σκιερές θέσεις. Όμως από τη στιγμή και έτσι θα σας δώσω έναν κανόνα όπου η ανώτερη θερμοκρασία ή μεσημεριανή πέσει κάτω από τους 30, μπορείτε να βάλετε τα φυτά που το έχουν ανάγκη πλέον σε ηλιόλουστες θέσεις να πάρουν μπόλικο πρωινό ήλιο που θα τα ωφελήσει πάρα πολύ καθώς αρκετά σε αυτή τη φάση βρίσκονται σε περίοδο ανάπτυξης. Φυτά πάλι που τα είχαμε αν θέλετε σε ένα δυτικό παρασανατολισμό αλλά πια ο ήλιος δεν φτάνει μέχρι εκείνο το σημείο, πάλι αν είναι δυνατόν πρέπει να τους αλλάξουμε θέση για να πάρουν τον ήλιο που απαιτείται καθώς η διάρκεια της μέρας έχει μικρύνει πάρα πολύ και αυτό είναι σημαντικό για μας που ζούμε κυρίως στο αστικό περιβάλλον, έτσι σε πολυκατοικίες που έχουν μπαλκόνια ή περιορισμένες αν θέλετε πρόσβασης αυλές στο φως, οπότε πρέπει να γίνεται μία μετακίνηση των φυτών για να πάρουν περισσότερο ήλιο εφόσον το έχουν ανάγκη. Τώρα φυτά και ορχιδέες ιδιαίτερα, θα κάνω εδώ έτσι την παρένθεση, όπου κατά την περίοδο της άνοιξης έχουν βγει έξω, εάν απαιτείται πρέπει να ξαναμπούν μέσα, όταν οι θερμοκρασίες, και εδώ θα σας δώσω ένα μυστικό, το έχω πει και παλιότερα, οι θερμοκρασίες μέσα και έξω στο σπίτι περίπου ταυτίζονται. Και τι εννοώ με αυτό, εάν όταν το βράδυ στο σπίτι σας η θερμοκρασία πέφτει γύρω στους 17 και έξω οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι γύρω στους 17 ή κατώτεροι, τότε πρέπει να μαζέψουμε τα φυτά μέσα. Σαν ένας κανόνας δηλαδή θα έλεγα ότι σε θερμοκρασίες από 15 βαθμούς και κάτω και πάντα μιλάω πλέον για την κατώτερη νυχτερινή, τα φυτά που δεν αντέχουν έξω το χειμώνα πρέπει να μεταφέρονται μέσα στον εσωτερικό χώρο. Και σας άφησα το πότισμα για το τέλος, έτσι σιγά σιγά όσο δροσίζει ο καιρός περιορίζουμε αν θέλετε και τη συχνότητα του ποτίσματος αλλά και την ποσότητα του νερού που δίνουμε, αν θέλουμε να ποτίζουμε στην ίδια περιοδικότητα, αν έχετε αυτόματο πότισμα φυσικά το ρυθμίζετε τώρα με βάση τις ανάγκες της εποχής και τα φυτά που έχετε δεν το κλείνετε εντελώς, εγώ όπως έχω πει πάρα πολλές φορές δεν το κλείνω σχεδόν ποτέ παρά μόνο τον πολύ βαρύ χειμώνα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα φυτά του εσωτερικού χώρου και εκεί πρέπει να γίνει η προσαρμογή στο πότισμα, να μειωθεί και η συχνότητα και η ποσότητα του νερού που δίνουμε για να μην έχουμε έτσι δυσάρεστες εκπλήξεις. Το φθινόπωρο τέλος είναι μια ιδανική για μένα εποχή για αγορές, όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα, ώστε τα φυτά να προλάβουν να προσαρμοστούν στο χώρο σας πριν το χειμώνα, ειδικά αν είναι φυτά εξωτερικού χώρου που ζουν όμως όλο το χρόνο, όχι τα λεγόμενα εποχικά, αυτά θα τα πάρετε στην ώρα τους. Όμως για φυτά έτσι τα οποία θέλουν ένα χρόνο προσαρμογής, θεωρώ ότι ο χειμώνας είναι μια καλύτερη εποχή να προσαρμοστούν σε εμάς συγκριτικά πάντα με το καλοκαίρι. Οπότε αν θέλω έτσι να βάλω κάτι καινούριο στη συλλογή μου, πάντα αυτό το κάνω το φθινόπωρο.
χώρου και όχι τόσο πολύ την άνοιξη, γιατί το καλοκαίρι πραγματικά μπορεί να το τσακίσει, το νέο φυτό εννοώ. Και το καλοκαίρι υπάρχει κι άλλο ένα μειονέκτημα. Λείπουμε για διακοπές, αφήνουμε τα φυτά σε τρίτους ή στο αυτόματο πόντισμα πολλές φορές να επιμεληθεί, αν θέλετε, της παροχής των φυτών σε νερό και εκεί πολλές φορές τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα. Όμως το χειμώνα είμαστε σπίτι, μπορούμε να είμαστε από πάνω και να προλάβουμε το κακό. Λοιπόν, με την ελπίδα ότι σας άρεσε το σημερινό, θα τα πούμε τώρα στο προκαθορισμένο μας ραντεβού και αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, δεν έχετε παρά να με επισκεφτείτε στα social media. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά και να περνάτε καλά. Γεια!